το καλοκαίρι του 1985 επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Σοβιετικής Ένωσης ενίσχυσαν την αρνητική εκτίμηση του Γκορμπατσόφ για την κατάσταση της οικονομίας. Όμως το γεγονός που πραγματικά τον συγκλώνησε και τον έπεισε περισσότερο από ποτέ, ότι η περιορισμένη μεταρρύθμιση και οι διοικητικές προσαρμογές κάθε άλλο παρά αρκούσαν για να διαλύσουν την άσχημη οικονομική κατάσταση, ήταν η τρομερή πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βορείως του Κιέβου, στην Ουκρανία, στις 26 Απριλίου του 1986. Η υπερθέρμανση ενός αντιδραστήρα στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας οδήγησε σε μια καταστροφική έκρηξη. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα, πολύ χειρότερα από εκείνα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, μετά την καταστροφή των Ιαπωνικών πόλεων από ατομικές βόμβες τον Αύγουστο του 1945, μεταφέρθηκαν με ισχυρούς ανέμους σε μεγάλες περιοχές της Ανατολικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η έκθεση εκατομμυρίων ανθρώπων στην ραδιενεργό ακτινοβολία θεωρήθηκε αμέσως διεθνής και όχι μόνο σοβιετική καταστροφή. Επηρέασε βαθιά τα αντιπυρηνικά και περιβαλλοντικά κινήματα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Για τους Ουκρανούς που έμεναν στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο της έκρηξης ήταν μια ολοκληρωτική συμφορά. Όμως οι αρχές δεν αναγνώρισαν αμέσως ούτε την κλίμακα ούτε τη φύση της καταστροφής, αφήνοντας αρχικά τον τοπικό πληθυσμό στο σκοτάδι για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Μία αυτόπτης μάρτυρας, η έγκυος σύζυγος ενός πυροσβέστη, ο οποίος δεν επιβίωσε από τη συμμετοχή του στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε το χάος της φρικτής σκηνής. Υπήρχαν φλόγες που ανέβαιναν ψηλά, μεγάλη καπνιά, τρομερή ζέστη. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά αυτή προχωρά, μεγαλώνει. Οι πυροσβέστες δεν φορούσαν φόρμες από καραβόπανο, τους άφησαν με το πουκάμισο που φορούσαν. Κανείς δεν τους προειδοποίησε. Απλώς τους κάλεσαν σε μια συνηθισμένη φωτιά. «Ο άντρας μου με παρακάλεσε, φύγε, σώσε το μωρό». Παντού υπήρχαν στρατιώτες, κανένας δεν είπε τίποτα για ακτινοβολία. Μόνο οι στρατιώτες είχαν αναπνευστήρες. Ανακοινώθηκε στο ραδιόφωνο: «Η πόλη εκενώνεται για 3 έως 5 μέρες. Πάρτε μαζί σας ζεστά ρούχα και αθλητικές φόρμες. Θα μείνετε στο δάσος, θα ζείτε σε σκηνές». Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκτιμάται ότι οι άνθρωποι που πέθαναν αργότερα λόγω της έκρηξης ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες. Για πολλά χρόνια ήταν αισθητά τα προβλήματα υγείας λόγω της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Η ατμόσφαιρα και το έδαφος μολύνθηκαν. Ήταν αδύνατο να ζήσουν άνθρωποι στην περιοχή. Περίπου 135.000 πολίτες με την καταστάθηκαν υποχρεωτικά.